Μη λες, έλα και φέρε το Γιάννη τώρα. Τι λες, ρε? Το Γιάννη γρήγορα. Γιατί ποιος εσύ? Νίκος Κάλαντας του Καβουρδίρη του Κώστα. Τι? Ρε μην κοντράρεις, μη σου σπάσω τα μούτρα, φέρε το Γιάννη. Ποιος εσύ, ρε, ποιος είσαι? Απ' την Κρήτη είσαι? Εσύ από πού είσαι? Εγώ απ' τη Θήβα. Λοιπόν, πες ποιος είσαι και ας τα καλαμπούρια, εντάξει? Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι με το γάλα, έτσι? Με το γάλα? Ποιο γάλα, ρε κατσικοπόδα, ρε? Άκου, πού είναι ο Γιάννης? Δεν είναι εδώ. Ωραία, γιατί δεν το λες με τη μία, δεν θα έρθω από εκεί να σπάσω το ξύλο? Ρε, ξέρεις πόσο χρόνο είμαι? Κολομαλάκα. Ρε, ξέρεις πόσο χρόνο? Απ' τη δίωξη παίρνω τηλέφωνο. Μην το ξανακλείσεις το τηλέφωνο. Από τη δίωξη? Απ' τη δίωξη ναρκωτικών. Και τι θέλεις τώρα? Λοιπόν, πού είναι ο γιώκας σου, είναι ο Γιαννάκης? Ε? Και τι? Τι με ενδιαφέρει μέρα που παίρνει τηλέφωνο? Εγώ θέλω να μου πεις τι συμβαίνει με τον Γιάννη. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι. Επειδή είμαστε άντρες, ναι, θα έρθω από εκεί, ναι, με την ομάδα μου να μιλήσουμε. Συμφωνεί? Θα αναρθείτε αμέσως. Λοιπόν, η ομάδα μου είναι 16.000 παπαγάλοι κι εγώ. Δεν μου λες. Έχει μπλέξει κάποια πύρα ο πιτσιρικάς? Έχει μπλέξει, αγόρι μου. Ε? Έχει μπλέξει. Έχει σε μπλέξει. Σπύρα με σπουργίτια. Αν και... πουλάς μαγιά, θα πας που πουλάς αρρώτη μαγιά, εντάξει? Θέλω να πεις ποιος είσαι και τι θέλω με τον Γιάννη. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Είναι. Ναι. Υποψήφιος. Έλα, ναι. Είναι υποψήφιος. Ναι. Για να γίνει μέλος του Διαόλου. Δεν μου λες μαστουρωμένος είσαι. Καραγκιόζης είσαι, τι είσαι? Μαστουρωμένος και καυλωμένος είμαι. Όλα αυτά τα βάζεις στον κόρο σου, μαλάκα. Τελείωσες, ρε. Θα παίρνω όλο το βράδυ. Ρε, όλο το βράδυ θα παίρνω. Τσουτσούνι. Όλο το βράδυ, τσουτσουνάκι μου. Ποιας ειδικότητας είναι η έκθεση εφαρμοσμένων τεχνών? Νίκος Καβουρδίρης, ναι. Για ποια έκθεση? Για την πρώτη. Από τα ΙΕΚ Ξινή. Μπράβο, ναι. Μισό λεπτό. Πάγκιο, πάγκιο, πάγκιο. Τε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Από πού είπατε? Από τα ΙΕΚ Ξινή. Από το Πάγκιον. Πάγκιον, Πάγκιον. Μισό λεπτό. Ναι, καλησπέρα με την Τερένη, αν μου κάνατε σύνδεση. Μάλιστα. Με ακούτε? Νίκος Ματσαμπλόκος. Δεν σας ακούω, πείτε μου. Νίκος Ματσαμπλόκος λέγομαι. Μάλιστα. Και μου στείλαν κάποιο έγγραφο σχετικά με κάποια έκθεση η οποία θα γίνει εκεί πέρα. Τι ακριβώς γνωρίζετε, πείτε μου τώρα. Μπορείτε ένα λεπτάκι να περιμένετε, να σας συνδέσω με το επέσυνό του. Για συνδέστε, για συνδέστε. Ναι, καλησπέρα. Νίκος Κάλαντας είμαι. Μάλιστα. Παίρνω τηλέφωνο για να ρωτήσω για κάποια έκθεση που κάνετε, αλλά παίρνω επειδή παίρνω από κινητό να μου πείτε λίγο γρήγορα, γιατί το σύνορα μου βάζετε τα κάλαντα και ακούω. Κοιτάξτε, η έκθεσή μας, μάλιστα, των κρατών μας, των αποφύτων μας, από τις σχολές και τα ΙΕΚ Ξινή. Πού βρίσκονται αυτές οι απόφοιτοι αυτή τη στιγμή? Δεν έχει στηθεί ακόμη η έκθεση. Πότε θα στηθεί η έκθεση αυτή, πότε θα στηθεί? Ποιος θα τη στήσει, πείτε μου γρήγορα. Ορίστε. Ποιος συστήνει την έκθεση? Ποιος συστήνει? Ναι. Το γραφείο του κύριου Μακρογιαννόπουλου, τεχνική. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον κύριο Μακρογιαννόπουλο, Νίκος Καβουρδούκος. Πώς λέγεστε? Νίκος Καρδιβούρκος. Ναι. Ναι, σας ακούω. Να σας δώσω το τηλέφωνο, δεν μπορώ να συνδέσω εγώ εσωτερικά. Να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάποια κεραία, κάποιο σύνδεσμος, κάποιο gateway or linking. Ορίστε, δεν σας ακούω καλά. Σας παίρνω από κινητό, with movable phone. Λοιπόν, να σας δώσω το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε μαζί του. Εσείς δεν μπορείτε να ενεργήσετε μόνοι σας. Ναι, τη άντρα μου δίνετε γρήγορα. Ποιος είναι? Μη ρωτάς πολλά. Τι με ρωτάς πολλά? Είμαι ένας φίλος της, αλλά κόψεις ερωτήσεις, ο πατέρας της είσαι. Και τι θέλεις εσύ? Ρε δώσε μου την κόρη σου, μη σε σαπίσω ηλίθιε. Δεν πάνε να γαμηθείς, ρε κολόπεδο. Θα έρθω από εκεί. Έλα. Ρε κολόπεδο, λοιπόν. Πού είναι ο κολόπεδο? Γιατί ρε κολόπεδο, πού είναι η Σάντρα? Δώστη μου ρε πούστη. Αν μου ξανακλείσει το τηλέφωνο θα στο κόψω. Τι θέλει μαλάκα? Ρε. Δεν είναι εγώ τέτοια ονόματα που ζητάς. Ρε εσύ ξέρεις με ποιον μιλάς. Τι ξέρω με ποιον μιλάω? Νίκος Ματσαμπούκας λέγομαι. Δεν ξέρω ποιος είσαι, όνομα αυτό που ζητάς δεν είναι εδώ.
Έχω το τηλέφωνο τώρα 2-3 ημέρες έχω εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι. Επειδή πέρα από τον ΟΤΕ και έχω, μπανίσει ότι κάνεις μαλακίες. Το τηλέφωνο στο κλώσσο. 2 μέρες δεν το έχεις. Ναι. 2 μέρες το έχεις. Ναι. Λοιπόν, από τον ΟΤΕ. Νίκος Ματζαμπλόκος. Το λοιπόν. Όνομά μου είναι Κυριακόπουλος Χρήστος. Δεν μου λες, περίμενε μισό λεπτάκι να κοιτάξω στο λόγο τέτοιο. Περιμένεις λίγο. Ναι. Just a minute, please. Oh, no, no, no. One second. Why? Just a second. One minute. Can I have your name, please? Yes. Hey. Ναι, τη Γαβριέλα μου δίνετε. Έχει εσύ. Για δώσ' την γρήγορα και μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Κάτε. Ξύπνη... Όχι εσύ, βρε. Ξύπνησε την αμέσως. Γιατί. Για να σε πλακώσεις φαλιάρες όμως εδώ. Ποια είναι αυτή. Ποιος είσαι εσύ. Ο Νταΐς. Ο Γιώργος ο Μπούκας είναι. Ας το διάλο. Παλιόπαιδα. Μάλιστα. Ναι, μπορείτε να μου δώσετε τη Γεωργία με το καλό. Α, λάθος πήρατε τηλέφωνο. Εσείς δεν υπάρχει Γεωργία εδώ. Δεν υπάρχει, να σας πω κάτι. Να με πείτε. Παίρνω τηλέφωνο από το Κέντρο Αραβώνων και Δημοσίας Λήψης Ναρκωτικών. Ναι. Λίγο θα μπορούσα να μιλήσω μαζί σας. Ήταν μια πρόφαση αυτό με τη Γεωργία. Θέλετε να με ακούσετε. Τι θέλετε. Ενδιαφερόσαστε για μια μετάγγιση αίματος. Όχι, δεν μπορώ εγώ μετάγγιση αίματος. Έχετε ζάχαρο ίσως. Ζάχαρο δεν είμαι, αλλά είμαι μεγάλη ηλικία. Πόσο χρόνο είστε, κυρία μου. 50. Μάλιστα. Έχετε παρουσιάσει συμπτώματα λυγκωδίας. Όχι. Πίνετε καθόλου τσικουδιά. Τι ακριβώς τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι σας βοηθάει στην υγεία σας, πείτε μου αλήθεια. Τι με βοηθάει στην υγεία μου. Ναι. Τρώω λίγο, τρώω ό,τι πρέπει και είμαι καλά. Από αυνανισμό. Από. Αυνανισμό. Σε εκείνο υπάρχει. Υπάρχει, έτσι. Ναι, βέβαια. Κάθε πότε, δηλαδή ολοκληρώνεται αμέσως κάποια σχέση που έχετε. Παρακαλώ, αφήστε με τώρα, δεν είναι ώρα για τέτοια συστήματα. Τελευταίες ερωτήσεις και σας αφήνω. Όχι, δεν έχει. Πάρτε άλλο. Κερδίζετε κάποιο δώρο, αν με ακούσετε δεν θέλω δώρο, δεν θέλω τίποτα, ευχαριστώ. Ένα δονητή 2 εκατοστών. Το παρακαλώ. Βέβαια. Με ακούτε. 82-32-564. 2-32-564. Τι κινητό. 82-32-564. 82-32-564. Ωραία. 2 λεπτάκια. 82-32-564. Πάρετε. Το επίθετο παρακαλώ. Φουσέκης λέγομαι. Πού είπατε. Φουσέκης. Πείτε μου πάλι. Φουσέκης. Συγγνώμη. Συγγνώμη μόνο μισό λεπτάκι. Φουσέκης. ΜΗΠΗΕΣΛΟΝ ΒΙΤΑ ΦΙ Πως λέμε ΦΑΚΑ. Το πρώτο γράμμα είναι ΑΦΙΤΑ ΦΙ ΦΙ Φουσέκης. Ναι. Φυσαλίδα. Δεν έχετε ξαναπάρει από εμάς. Όχι, δεν είχα την τιμή να πάρω πίτσα. Α, ωραία, πείτε μου πάλι το τηλέφωνο παρακαλώ. 82-32-564. Ωραία, Φουσέκης. Η διεύθυνσή σας παρακαλώ. Βέβαια. Με ακούτε. Ναι. Αγίου Μελετίου 32. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αυτή τη στιγμή έγινε κάποια εισγορή ή εισχωρή σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα. Ακριβώς, θα σφαγγελώσαμε. Μάλιστα, ξέρετε γιατί εγώ ασχολούμαι με τις ταβανόπροκες. Δηλαδή, τι εννοείτε. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά και μου φαίνονται πολύ παράξενα. Καταλάβατε. Λοιπόν, έχετε κάποιο κουπόνι μας κύριε Φουσέκη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω για κουπόνι. Εγώ έχω κάποιους υπαλλήλους εδώ που φτιάχνουμε το σπίτι και θέλουμε να παραγγείλουμε κάποιες πίτσες αν είναι εύκολο. Παρακαλώ, τι θα θέλετε. Θα ήθελα να μου παραγγείλετε να παραγγείλω τη δεύτερη πίτσα που έχετε. Τη Ferrari, μάλιστα. Έχετε πίτσα με φυστικό βούτυρο. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Τι ακριβώς έχετε απορρεκτικά και ψιψιψόνια. Απορρεκτικά. Ναι. Να σας πω, έχουμε σκορδόψωμα απλό ή special, ναι. Έχουμε chicken nuggets, έχουμε πατάτες, ψιπιτάρια αλλά κρέμ. Μισό λεπτάκι, μπορώ να ρωτήσω μισό λεπτάκι αν θέλουν σκορδόψωμο. Βέβαια. Μισό λεπτάκι. Ατζγόνια, ταραβάνια τα φάσα, ταραμπάνα τζακέρα φοντσόζι, βάρα. Μία. Είναι εύκολο να παραγγείλω 3 και 3 σκορδόψωμα. Βεβαίως. Ποια σκορδόψωμα. Τα δεύτερα.
Ποια εννοείται τα special? Τα special, ναι, αυτά που έχετε που μου είπατε. Τρία σκορδόψωμα. Τρία σκορδόψωμα, μάλιστα. Αυτά είναι, να καταλάβω, είναι κάτι σαν φέτα η οποία επάνω έχει διαγερθεί με σκόρδο. Δύο λεπτάκια. Πείτε μου πάλι το τηλέφωνο σας. Μάλιστα. Πείτε μου το τηλέφωνο σας πάλι. 82-32-564. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή με καλείτε από αυτό το τηλέφωνο? Όχι, βέβαια. Από ποιο τηλέφωνο με καλείτε τώρα? Σας καλώ κάποιον που είναι στο διαμέρισμα. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί φτιάχνουμε το σπίτι. Νούμερο δεν μπορώ. Για λόγους ασφαλείας, επειδή είστε καινούριος πελάτης, πρέπει να μου πείτε το νούμερο που με καλείτε. Γιατί εγώ καλώ αυτό το νούμερο που μου είπατε και δεν το σηκώνει κανείς. Καλή κανονική. Ξέρετε ότι μήπως δεν έχει ντρεκιντράγκα το τηλέφωνο, γιατί είναι σε οικοδομή. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να πάρω την παραγγελία σας αν δεν μου δώσετε το τηλέφωνο που με καλείτε τώρα. Να ρωτήσω κάτι, μήπως θα μπορούσα να έρθω από εκεί? Να πάρω την πίτσα γιατί τη θέλω, σας είπα για κάποιους. Ιωαννίνων 164. Πού είσαστε? Ιωαννίνων 164 είναι το πλησιέστερο κατάστημα. Για πείτε μου το τηλέφωνο σας. Ορίστε. Για πείτε μου το τηλέφωνο να επιβεβαιώσω ότι είστε εκεί. Το τηλέφωνο είναι αυτό που πήρατε. Ναι, αλλά εγώ το παίρνω τώρα και δεν το σηκώνει κανένας. Κάνω κι εγώ το ίδιο. Νομίζετε ότι ο Φουσέκης μπορεί να σας ξεφύγει έτσι? Ακούστε κύριε μου, έχουμε δουλειά, σας παρακολουθώ πολύ, εντάξει. Είμαι ο Φουσέκης. Ακούστε κύριε Φουσέκη, σας λέω έχουμε δουλειά. Είμαστε Ιωαννίνων 165. Σεβαστείτε το. Ναι, το και εσείς σεβαστείτε ότι θέλω μερικές πίτες. Είμαι ο κύριος Φουσέκης. Σας παραγγείλω μερικά σκορδόψωμα. Ακούτε κύριε μου. Το ξέρετε ότι επιτελείτε έργο αυτή τη στιγμή και μπορώ να σας κάνω μήνυση γιατί δεν μου φέρνετε πίτσες. Πράκια γαμίσου, βρωμιάρι. Ναι, συγγνώμη, πήρα και πριν. Νίκος Τσοπουλάκης λέγομαι. Μάλιστα. Πήρα για να ρωτήσω κάτι για το αρχείο και μου βάλετε κάτι και δεν μπορώ τώρα να ακούσω τίποτα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, σας συνέδεσα με το αρχείο, αλλά δεν το σηκώσω ο Νικόπαλης γιατί. Και τι θα γίνει, Δεσποινή, εγώ δεν μπορώ να παίζω. Νίκος Τσοπουλάκης λέγομαι. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να μάθω αν τα παιδιά που δώσαν πιστοποίηση έχουν έρθει οι απαντήσεις. Πότε έχουν έρθει και ποια είναι τα αποτελέσματα? Α, δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω. Τελειώστε. Νομίζετε ότι παίζουμε? Μάλλον, αυτό κάνετε. Γιατί παίρνω, έχω πάρει 15 τηλέφωνα σήμερα. Με συγχωρείτε, αλλά η ώρα είναι 9.30. Το αρχείο έχει κλείσει. Θα πρέπει να καλέσετε αύριο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Εγώ σας συνέδεσα πριν. Ναι, να σας πω κάτι. Δεν σας συνέδεσα πριν. Σε κανείς από τις κοπέλες, γιατί ακριβώς έχουν σχολιάσει. Μισό λεπτάκι. Θα πρέπει να καλέσετε. Πολλά λεπτά, μισό λεπτάκι. Να μιλήσετε με κάποια από τις κοπέλες στο αρχείο. Εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ έδωσα 1 εκατομμύριο σε εσάς. Και εγώ σας ρωτάω αν έχουν βγει τα αποτελέσματα και ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι 9.30 ώρα ή αν είναι 10 ή 1. Νίκος Τσουλάκης λέγομαι. Και θέλω να μου πείτε τώρα τα αποτελέσματα γιατί θα έρθω από εκεί, γιατί δεν πάει άλλο. Είναι τώρα ένα μήνα αυτή η υπόθεση. Παίρνω την άλλη εβδομάδα, θα βγουν για την άλλη εβδομάδα. Θα τα σπάσω όλα, Δεν νομίζω ότι είναι συμπεριφορά αυτή να μιλάτε. Λοιπόν, και όσο για σένα ξέρω ποια κοπέλα είσαι και έχει ήδη χάσει τη δουλειά σου γιατί δεν ξέρει καθόλου ποιο είναι. Εντάξει, γιατί ξέρω όλοι και μέσα όλοι σας πως φέρεστε. Δεν νομίζω ότι σας φέρεστε. Λοιπόν, προσπαθώ να σας εξηγήσω το πρόβλημα που υπάρχει. Λοιπόν, ακούστε, Δεσποινής, είσαστε πολύ μικροί ακόμη. Δώστε μου κάποιον υπεύθυνο εκεί πέρα να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή. Εσύ τι αρχιδάκι είσαι? Εσύ τι ακριβώς είσαι εκεί πέρα? Ορίστε. Τι ακριβώς παριστάνεσαι εσύ εκεί πέρα? Τίποτα, εσείς τι παριστάνετε και μιλάτε με τέτοιο τρόπο? Κοίταξε, πρόσεξε καλά τα λόγια σου, γιατί δεν θέλω να έρθω από εκεί τώρα, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε καλά για να χάσει τη δουλειά σου, το ξαναλέω. Εντάξει, κάντε ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, τη δουλειά σου την έχεις χάσει ήδη, αυτό πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα αποτελέσματα, Νίκος Τσουλάκης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πόρνη! Μ' ακούς? Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ναι, ναι. 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 Νίκος Τσουλάκης, λέγομαι. Δεν σας ακούω, για μιλήστε καθαρά. Αφήστε το, ρε. Για, μη μου σηκώνεις τη φωνή. Αποτελέσματα. Μη μου σηκώνεις τη φωνή εμένα. Αποτελέσματα. Για να χάσεις τη δουλειά σου. Ποια αποτελέσματα? Από τον οργανισμό. Θα πάρετε στον οργανισμό, δεν κοινοποιώ. Εσύ τι σόι, δηλαδή τι τσουτσέκι παριστάνεις? Τι τσουτσέκι παριστάνεις? Οι εξετάσεις γίνονται από τον ΟΕΚ αποκλειστικά και ο... Πώς λέγεσαι, είσαι και εσύ στη λίστα, πώς λέγεσαι εσύ? Πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου, ρε. Το λέω, γεια σας. Δεν το λες. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Για πείτε μου. Ο Κωστάκης είναι που έχω πάρει. Α, για την τράπεζα, το λογαριασμό. Βάλατε τα χρήματα? Έβαλα, ναι. 260.000 μου είπε κοπέλα, θα τα έβαλα. Μάλιστα. Θα πάρει 1.000 δολάρια η μικρή.
φοιτήτρια. Από ναι. Το γραφείο σα, έτσι. Κοιτάξτε, $1,000 δεν θα πάρει ακριβώ. Μα είπαμε $1,000 να πάρει. Και μου λέει όλα μαζί είναι 200. Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται. Θα κρατάμε κι εμεί κάποιο ποσοστό από αυτό. Μα δεν μου το είπε αυτό όμως. Α, όλα μαζί είναι τόσα. Όλα μαζί. Θα μεταφέρετε και τίποτα τρόφιμα, μπριζόλες και τέτοια πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Μόνο τα χρήματα. Δηλαδή το ξεκαθαρίσαμε. Κοιτάξτε, αύριο, στη μικρούλα θα φτάσουν γύρω, στις 400, γύρω στα 400 περίπου. Τι πράγμα? Στη μικρούλα θα φτάσουν γύρω στα 400, λέω. Θα φτάσουν 400, σας λέω. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Πώς, εγώ έστειλα για 1,000. Κρατάμε και εμείς, σας λέω, κάποιο ποσοστό, κύριε μου. Τα 600 δολάρια θα κρατήσετε. Ναι, όχι εμείς, κρατάνε και οι ανάδοχες εταιρείες, φορέα CDI, PRW κτλ. Μα δεν καταλάβατε, έχω στείλει $1,000. Μη φωνάζετε, κύριε. Σας είπα, $600 θα φτάσουνε. Τα 400, συγγνώμη. $600 κρατάει το μαγαζί μας. Δεν γίνεται, κάτι λάθος κάνετε. Εσείς κάνετε λάθος, κύριε. Κρατήστε το 60% των χρημάτων που σας έστειλα. Δεν τα κρατάμε όλα εμείς. Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε. Σας είπα, δεν τα κρατάμε όλα εμείς. Κρατάνε ανάδοχες εταιρείες και ABI Exchange Interface Intelligence. Λοιπόν, εγώ είπα, πήρα τηλέφωνο. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω τώρα στον υπολογιστή ότι τα έχετε βάλει τα χρήματα. Εμείς πήραμε το. Τα 400 δολάρια θα φτάσουν, μην ανησυχείτε. Ειλικρινά σας λέω, μην ανησυχείτε. Και θέλω να φτάσουν 1,000. 1,000 δεν θα φτάσουνε! Ωραία, να μου τα στείλετε πίσω τα λεφτά. Δεν υπάρχει τέτοια, έγινε ο είδος οληψία, κυρία μου. Τα σοβαρά τότε θα μου πάρετε $600 για να πάτε στη Ρουμανία. Τι νομίζετε ότι είναι η Ρουμανία, κύριε μου, Άγιος Παντελεήμονας? Τι? Άγιος Παντελεήμονας νομίζω ότι είναι η Ρουμανία. Μα τι λέτε, θα πάρετε $600. Για να το λέτε. $600. Κυρία μου, δεν έχουμε να κάνουμε εμείς με $1,000. Εδώ κάνουμε με $1,000,000 δοσοληψίες. Εγώ έκανα συμφωνία με την κοπέλα. Δεν με ενδιαφέρει, κάνατε μαζί μου. Μα τι πάει να πει, μας ενδιαφέρει. Ωραία, βούλωσε τότε. Σου είπα $400 θα φτάσουμε. Δεν κατάλαβα, φωνάζεις κιόλας. Θέλεις μήπως να στείλω τα 200, μη φω... Δεν να στείλω τα 200. Τι τα 200? Εγώ ήθελα $1,000 να στείλετε, έτσι. Μου λέτε, σας λέω πόσο κάνει, μου λέτε, θα στείλει 260.000. Πολύ ωραία σας λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας κάνω τη χάρη και στέλνω 450. Όχι, δεν θα μου κάνετε τη χάρη να στείλετε 450, θα μου δώσετε τα χρήματά μου πίσω. Δεν θέλω. Είχαμε κάνει μια συμφωνία, αν δεν θέλετε να την τηρήσετε, θα μου δώσετε τα χρήματά μου πίσω. Δεν τα δίνουμε, κύριε. Έχουμε να αγοράσουμε κάστανα να μεταφέρουμε πάνω στη Ρουμανία. Με δουλεύετε? Μα τι θα δουλεύω? Έχουμε να φύγουν τα λεφτά τα δικά σας, θα πάνε σε καλαμπόκι και κάστανα. Τι πράγμα? Να μην μιλάει σκασμένη αυτή μέσα. Λοιπόν, προσέξτε πώς μιλάτε, έτσι. Δεν είναι τρόπος αυτός. Λοιπόν, τέρμα, τελείωσε. Μιλάς, κατεβαίνουνε. Καλά, είσαι πολύ απατεώρα, θα σου στείλω την αστυνομία. Στείλε μου και το 200. Την αστυνομία θα... Να πας να πνιγείς. Να πάω να πνιγώ. $200, ρε αρχιδί. Ένα, δύο. Ναι, για πείτε μου. Ναι, γεια σας. Ο Άγγελος είμαι από Λιβανάτες. Μάλιστα. Τι κάνετε, κύριε Άγγελε? Καλά είσαι. Μια χαρά. Πού βρίσκεται τώρα? Βρίσκεται μετά τη Λαμία, γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Ναι, τι είναι, κανένα πρόβλημα στο Σομπρέρο, ναι, τι μου λέει το παιδί εκεί? Έχει πρόβλημα το λεωφορείο στην επίθεση Σομπρέρο. Οι Σομπρέρο είναι μύκητες οι οποίες έχουν έρθει με την κάθοδο των... γιατί έχει πάρα πολύ χιόνι. Δεν άκουσα. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Ναι. Και έχουμε στείλει κάποιους Σομπρέρο για να το απεγκλωβίσουνε. Εδώ δεν έχει φύγει η Λαμία. Ναι, είναι έξω από τη Λαμία, σας λέω. Θα είναι πολλή ώρα, λες, για να ξέρω τι ώρα καλύψει ο Κασούλα, να τον περιμένω. Εξαρτάται, εσείς να σας πω κάτι, με σιραγκοειδή τον περιμένετε? Δεν σε ακούω καλά. Με σιραγκοειδή τον περιμένετε? Εγώ τον περιμένω στη Λιβανάτη, γιατί η γυναίκα μου έχει μέσα. Ναι, είναι, δεν ξέρουμε γιατί κάποιος κουβαλάει κάποια ορτίκια ζωντανά και έχει δημιουργηθεί μεγάλος χαμός. Θα φάει πολλή ώρα, λες, η Λαμία. Πρέπει να σφάξουν πρώτα τα ορτίκια. Τι λέει, αγαπώ το. Έχει γίνει μεγάλη ιστορία. Oh, τα ορτίκια πετάνε συνεχώς, τα έχει αφήσει ελεύθερα και πετάνε μέσα και έχουν τσιμπήσει κόσμο. Μέσω λεωφορείο? Ναι, κυρία. Μα τι πράγματα είναι, πράγματα αυτά. Ορτίκια και τσιτσιφιές. Για δεν το τηλέφωνο του κινητό του οδηγού, να δω τι ώρα θα περιμένω κάτω, μην ψάχνω που σας ξαναπαίνω πάλι. 094 094 52 Πώς 52 Ναι. 58 Ναι. 3 3 Αλφα 1 Αλφα
094. Ναι. 52-58. Ναι. 3. 3. Αλφα. Τι αλφα, ένα. Αλφα, αλφα. Δεν υπάρχει αλφα. 52-58, 31 τότε. Όχι, 3 αλφα. Να ακούσε. Αλφα, αλφα. Πες μου καλά, 52-58. Να ρωτήσω, εσείς τι θέλετε για τις τσιφιές ή για τους μπάμπουρες? Και τις μπάμπουρες μπορείτε, τη γυναίκα περιμένω να γράφει. Τι μπάμπουρες μπορείτε. Τέλος πάντων, για δώστε μου το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο? Του κύριου Μαγρίδη. Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Καβλωτικό! Όχι, επειδή με το τηλέφωνο του οδηγού δεν θέλω εγώ να μου δώσεις. Ναι, τον έχει τσιμπήσει τσιφιόγκος και μπάμπουρας λέμε. Τον οδηγό? Ναι. Δεν είναι ο άλλος οδηγός, ο Νίκος, ποιος είναι μαζί? Ναι, είναι ανάπηρος. Ανάπηρος τι έχει? Ναι, δεν ξέρω, τον τσίπησε ο μπάμπουρας. Και τους δυο? Και τους δυο. Μπράβο. Πάμε καλά, εντάξει. Λοιπόν, το τηλέφωνο είπες είναι 52-58. 3 αλφα. Αυτό το αλφα δεν καταλαβαίνω τι είναι. Με κουράζεις πολύ. Ναι, 52-58, 30. Αλφα. Αλφα ρε γαβγαβ. Αλφα, αλφα, τι νούμερο είναι το αλφα? Κάθεσαι σε καρέκλα αυτή τη στιγμή? Όχι. Πού είσαι? Ξαπλωμένος. Ωραία, μπορείς να σκοπείς λιγάκι? Λοιπόν, εντάξει. Έγινε. Έγινε, εντάξει. Γεια χαρά. Λίγος κούκος, συνέστερα με το K12, μιλά από VHF 216 σε Beer Dome. Λάθος κάνετε, τρίτον. Τρίτον, ναι, το ξέρω, τρίτον. Ναι. Συνέθηκα με το κέντρο, μιλάω από VHF. Ναι. Συνέστερα με το K12-216, Νίκος Κούκος. Τι θέλω να στέλνετε. Μιλάω με κεντρικό κόμβο, αθυποπλίαρχο, με τι μιλάω? Σημεοφόρος Κιτσίδης. Σημεοφόρος, Νίκος Κούκος, ειδικός επιστελέψε εκ του διαθαλασσέως. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνδέστε με το, με το τρίτον. Τρίτον εδώ, ο Αλφαθήνε. Ο Αλφαθήνε είσαι? Ναι, ναι. Ωραία, για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 216. Δύο καπαρό θέλετε? Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση. Ναι, τι θέλετε ακριβώς? Θέλω δύο καπαχή σε τριγωνικό ραντάρ. Τι ακριβώς είναι αυτό? Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέφης διαθαλασσέως. Μισό λεπτό. Ορίστε, λέγεται. Ναι, Νίκος Κούκος. Όχι, δεν είμαι ο Νίκος Κούκος. Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Ναι, ορίστε. Είπα να μιλήσω με κάποιον τσακάλι, να μου δώσει 216 τριγωνικό ραντάρ. Τριγωνικό ραντάρ. Δεν ξέρω από αυτό, δεν άσχε. Μήπως έχετε πάρει τίποτα λάθος? Όχι, είναι τρίτον, τρίτον. Ναι. Ωραία. Θα μου σε παίρνω από Λάρισα, σου είπα, VHF. Βρίσκομαι 12 μέτρα κάτω από τη γη με τον υποπλοίαρχο K12. Βρίσκεσαι πόσα μέτρα? Πω, κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Από πού παίρνανε, κύριε, τηλέφωνο? Κύριε, σας είπα, παίρνω από τη Λάρισα. Ναι, από ποιο, τι, ναι, ωραία. Από το 217SP. Από 217SP, ναι, ωραία, παρακαλώ. Το γνωρίζετε? Εμείς εδώ είμαστε υποβρύχιο. Το γνωρίζετε εσείς αυτό? Και βέβαια το γνωρίζουμε ότι είσαι υποβρύχιο. Από εμάς, πείτε μας να κάνουμε. Ωραία, θα κινηθείτε 2-17 μοίρες προς ΣΤΑΦ 12 ζώνη 15. Είμαστε δεμένοι εμείς στη Σαλαμίνα, στον Άσταθ. Τι να κινηθούμε, πώς να κινηθούμε, αυτό που ζητάτε είναι... Δεν ξέρω, εντολή δεν πήρατε από τον ΚΑΠΑ 12 συνταγματάρχη Πυρό? Δεν πήραμε εμείς από κανέναν εντολή ούτε υποβρύχιο, είμαστε πλοίο, πολεμικό σκάφο. Ναι, το τι είσαστε το ξέρω καλά, εγώ θα θέσω τις μένει στον άσταθμο Σαλαμίνα. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Εγώ θα... Μας βλέπετε στο ραντάρ, σε ναι. Στο 2-15. Με κόμβο 3 προς 4 προς τα λάθος ή 2-16 στον άσταθμο Σαλαμίνα. Στον άσταθμο Σαλαμίνα είμαστε, ναι. Ωραία, σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κινηθείτε με πιλωτική διάβαση 2-17. Ναι. Με ακτίνα 2 χειρό. Και τι θέλετε από εμάς τώρα, ναι. Την κίνηση αυτή θέλω να κάνετε. Πώς να την κάνουμε αυτή την κίνηση? Συγγνώμη, ποιος είναι εκεί πέρα ο υπεύθυνος, ο καπετάνιος, εκεί ποιος είναι? Είναι αξιωματικός φυλακής εδώ πέρα. Ωραία, δώστε τον μου. Δεν με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Είμαστε ΕΚΑ. ΕΚΑ δεν είσαστε? Ναι. Ωραία. ΕΚΑ είσαστε, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία.
Επιβεβαιώνουμε την κίνηση 2-16 προς Βιρόνα, σταθμονική διάσπαση 2-1. Επιβεβαιώστε. Τι ακριβώς θέλετε να κάνω για αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσω, πείτε μου λιγάκι, δεν γίνεται. Θα κύριο εδώ πέρα, πείτε μου το όνομά σας, κύριε. Σημεοφόρος Τριπτίνης. Μάλιστα, εντάξει. Τι ακριβώς θέλετε. Σας είπα, θα κάνετε διαγνωμική διάσπαση στο ραντάρ 3-1. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, εντάξει. Ποιον. Εντάξει, κύριε, εντάξει. Κύριε Μακόπουλε, για πείτε μου ξανά το όνομά σας. Σημεοφόρος Τριπτίδης. Σημεοφόρος Τριπτίδης, είναι και δεν μπορεί να κάνει ούτε μια κίνηση στο 316 πυρό. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν. Ορίστε. Θέλετε να κάνω κάποια άλλη ενέργεια. Θα σου πω όταν θα χάσει τη θέση σου. Ενέργεια.